Γεια χαρά. Σήμερα σκέφτηκα να σας παρουσιάσω τη μικρή συλλογή μου από παιχνίδια από φορητά συστήματα, συγκεκριμένα από το PlayStation Portable, από το Nintendo DS, από το Game Boy Advance και από το PlayStation Vita. Τα έχω τοποθετήσει με τη σειρά όπου απέκτησα τα συστήματα. Το 2007 πήρα το PlayStation Portable και βλέπουμε έτσι μια μικρή εικόνα από τα παιχνίδια. Δεν είναι πάρα πολλά, 28 είναι. Το 2010 πήρα το Nintendo DS, 8 παιχνίδια, μάλλον 13 παιχνίδια βλέπουμε εδώ. Και συγκεκριμένα πήρα το μοντέλο DSi. Αργότερα, επειδή ανακάλυψα ότι το DSi δεν ήταν συμβατό με τίτλους του Game Boy Advance, αγόρασα και ένα Nintendo DS από τα πρώτα που βγήκανε, που ήταν συμβατά. Και εδώ βλέπουμε τους 8 τίτλους που απέκτησα για το Game Boy Advance. Σημειωτέων δεν είχα ποτέ Game Boy Advance. Το ανακάλυψα αφού πήρα το Nintendo DS. Και τέλος, αρκετά χρόνια αργότερα, το 2015, πήρα το PlayStation Vita και κάποια λιγοστά παιχνίδια, 5 με το ζόρι μπόρεσα να βρω, εκ των οποίων το ένα είναι δώρο με το παιχνίδι που δεν το άνοιξα ποτέ γιατί είναι ένα παιδικό, οπότε ουσιαστικά έχω 4 τίτλους και 2-3 ψηφιακούς. Λοιπόν, οπότε ας ξεκινήσουμε με το PlayStation Portable. Λοιπόν, αυτό είναι το θρυλικό PlayStation Portable, γνωστό και ως PSP. Αυτή συγκεκριμένα είναι η slim έκδοση. Εδώ έχω φυλάξει και κάποια προσπέκτους και διαφημιστικά και ένα λουράκι που δίνανε μαζί. Λοιπόν, για να τα ανοίξουμε λίγο να δούμε πως είναι. Έχω βάλει και ένα δισκάκι UMD μέσα. Πιο άλλο βέβαια, το αγαπημένο μου παιχνίδι για το PlayStation Portable. Το βάλω λίγο να παίζει. Πραγματικά είχε καταπληκτικά γραφικά για φορητό σύστημα. Για να δούμε αν μπορώ να παίξω λίγο με το ένα χέρι. Να φορτώσω έτσι έστω μια πίστα. Thank you.
Αυτά μη σας κουράζω άλλο. Θα δούμε μετά τα παιχνίδια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρώτο σετ που είναι τα Final Fantasy. Κάποτε ήμουν μεγάλος φαν της σειράς. Και ένας από τους λόγους που πήρα το PlayStation Portable ήταν για να μπορέσω να παίξω αυτά ακριβώς τα δύο παιχνίδια, τα οποία ήταν κάπως δισεύρετα τότε. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία να βλέπεις πως ξεκίνησε η σειρά. Δεν τα έχω ολοκληρώσει, ίσως το κάνω κάποια στιγμή. Επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι είναι το Final Fantasy Tactics, ένα παιχνίδι που ανήκει στο είδος Tactical RPG, που είναι αρκετά δύσκολο. Αυτό ούτε κατά διάνοια δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω. Μάλλον πέρασα 2-3 πίστες και μέχρι εκεί. Μια πολύ ωραία περίπτωση είναι το Final Fantasy 4, που περιλαμβάνει το πρωτότυπο παιχνίδι και ένα remake, αν θυμάμαι καλά. Και αυτό κάπου στη μέση βρίσκομαι. Και το Final Fantasy 7 Crisis Core, ένα παιχνίδι που εμπνέεται από το Final Fantasy 7, αλλά πάει την ιστορία σε μια άλλη διαφορετική κατεύθυνση. Φωτίζει δηλαδή τα γεγονότα πριν το Final Fantasy 7 και κάποιους χαρακτήρες συμπληρωματικούς, που στο κυρίως παιχνίδι υπονοείται η ύπαρξή τους. Έχω παίξει λίγο. Η αλήθεια είναι δεν με ενθουσίασε το gameplay, γιατί εγώ είμαι της παλιάς σχολής, προτιμώ το turn-based σύστημα. Αυτό είναι λίγο πιο action, αλλά οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και θα το ολοκληρώσω κάποια στιγμή. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι η συνέχεια των ρετρό. Καταρχήν έχουμε το Ultimate Ghosts and Goblins, ένα παιχνίδι αριστούργημα, να το πω έτσι με μια λέξη. Όσοι είσαστε φαν του πρωτότυπου παιχνιδιού και σας αρέσουν και τα παιχνίδια αυτού του στυλ και έχετε και PlayStation Portable βέβαια, επιβάλλεται να το έχετε, είναι πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι και κάπως πιο εύκολο. Βέβαια δεν είναι για όλους. Εγώ για παράδειγμα δεν μπόρεσα να προχωρήσω πάρα πολύ, έστω και στις πιο εύκολες ρυθμίσεις, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, κάποιος μπορεί να έχει τις ικανότητες να το κάνει. Είναι ένα παιχνίδι καταπληκτικό πραγματικά. Έχει πάρα πολύ ωραία γραφικά και είναι πιστό στο πρωτότυπο. Είναι δηλαδή ένα ιδανικό remake. Εδώ έχω τη συλλογή της Capcom, την κλασική συλλογή, με πρωτότυπα παιχνίδια, με τα παλιά παιχνίδια. Και δεν θυμάμαι ακριβώς ποια είναι, να δούμε λίγο. Είναι αυτά που βλέπετε. Έχει το Commando, το Ghosts and Goblins, το Ghouls and Ghosts, Super Ghouls and Ghosts, αυτά είναι παραλλαγές του Ghosts and Goblins. Street Fighter 2 και τα λοιπά. Και μία ακόμα συλλογή της θρηλυκής Namco, το Galaga, το Rally X, το Pac-Man φυσικά. Αυτό ποιο είναι, δεν τα βγάζω. Dig Dug νομίζω. Είναι τα κλασικά παιχνίδια που αγαπήσαμε, οι πιο μεγάλοι. Μια πολύ ωραία συλλογή επίσης. Να περάσουμε τώρα σε παιχνίδια που έχουν λίγο περισσότερη δράση. Αυτό είναι το Third Birthday, ένα παιχνίδι πολύ διαφημισμένο που πλασαρίστηκε ως το sequel των παιχνιδιών Parasite Eve για το PlayStation, με την ίδια πρωταγωνίστρια, την Aya Bree. Αυτή είναι η special έκδοση. Για να είμαι ειλικρινής, δεν βρήκα την κανονική, οπότε αναγκάστηκα να πάρω τη special,
που δίνει και δώρο, λέει, 50% έκπτωση στο Final Fantasy 2, που ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που πήρα, ούτως ή άλλως. Δεν περίμενα δηλαδή εδώ την προσφορά αυτή. Ενδιαφέρον παιχνίδι, αλλά έχει ένα πρόβλημα στο χειρισμό, όπως όλα τα παιχνίδια δράσης στο PlayStation Portable. Γενικά, όταν δεν υπάρχει δεύτερος αναλογικός μοχλός για την κάμερα, τα πράγματα λίγο δυσκολεύουν στο χειρισμό. Εδώ είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Αλλά είναι ένα καλό παιχνίδι, παίζεται δηλαδή. Αυτά τώρα τα δύο είναι τα Tomb Raider της νέας εποχής, ας πούμε. Της εποχής που ανέλαβε η Crystal Dynamics την ανάπτυξη των τίτλων. Tomb Raider Legend και το Anniversary, που είναι ένα remake του πρώτου παιχνιδιού. Δεν τα έχω παίξει πάρα πολύ, τα πήρα έτσι για να τα έχω στη συλλογή μου, επειδή είμαι fan της σειράς. Ήθελα να τα έχω και στο PlayStation Portable. Ειδικά το Anniversary, που είναι και από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Έχει και αυτό τα προβλήματά του στο χειρισμό, όπως τα παιχνίδια του PSP. Και τα Silent Hill, αγαπημένα μου παιχνίδια και αυτά. Συγκεκριμένα έχουν βγει και για PlayStation 2 και τα δύο αυτά παιχνίδια. Το Shattered Memories έχει βγει και για Wii, που πιστεύω είναι και η καλύτερη έκδοση. Αλλά εδώ στην έκδοση για PSP παίζει λίγο πιο εύκολα. Είναι οπωσδήποτε πιο εύκολο να χειρίζεσαι τους μοχλούς του PSP από τον Nunchuck του Wii, που είναι πολύ κουραστικό μετά από κάποια ώρα. Πολύ ωραία παιχνίδια και τα δύο δηλαδή. Είναι από τα λίγα παιχνίδια του PlayStation Portable που έχω τελειώσει. Μέχρι τέλους δηλαδή τα έχω παίξει. Συνεχίζουμε με παιχνίδια δράσης. Αυτό είναι το πάρα πολύ καλό Dante's Inferno, μια πολύ ευχάριστη έκπληξη από το 2010. Το παιχνίδι αυτό αποτολμά να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο κατά τη γνώμη μου, να μεταφέρει σε video game ένα ποίημα, ένα λογοτέχνημα, όπως την κόλαση του Dante, και θα έλεγα ότι το καταφέρνει αρκετά καλά. Αυτό το παιχνίδι το έπαιξα για το PlayStation 3 και μου άρεσε τόσο πολύ που το πήρα και για το PSP. Τώρα το άλλο είναι το Grand Theft Auto Liberty City Stories. Έχει αυτό που περιμένει κανείς από ένα κλασικό παιχνίδι Grand Theft Auto. Χιούμορ και δράση με αυτοκίνητα. Θα έλεγα είναι πολύ ωραίος τίτλος. Όπως όλα τα παιχνίδια που βασίστηκαν στο GTA 3. Και εδώ βλέπουμε το Metal Gear Solid Portable Ops, το οποίο είναι ίσως, θα έλεγε κανείς, ο προάγγελος του Metal Gear Solid 5, διότι στηρίζεται σε αποστολές και έχει στοιχεία στρατηγικής, πώς δηλαδή οργανώνεις τη βάση με τους στρατιώτες, του Snake. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και αυτό είναι το Peace Walker, το οποίο χτίζει πάνω στο Portable Ops, έχει το ίδιο gameplay, αλλά το τελειοποιεί. Είναι κατά τη γνώμη μου όχι μόνο από τα καλύτερα παιχνίδια Metal Gear Solid, αλλά και από τα καλύτερα του PlayStation P που κυκλοφόρησαν ποτέ. Είναι must για τους φίλους της σειράς και γενικά για όσους αγαπούν τα video games. Και εξαιρετική αισθητική. Συνεχίζουμε και με άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια. Καταρχήν το Tekken 5,
Dark Resurrection, ένα παιχνίδι που θα έλεγα ότι ξαναέφερε τους gamers πίσω στο Tekken, με πολύ ωραία γραφικά, πολλούς χαρακτήρες, έτσι ένα αρκετά ανανεωμένο στυλ, ένα πολύ χορταστικό παιχνίδι θα το έλεγα. Το Sims 2 Pets είναι για όσους αγαπούν τα κατοικίδια όπως εγώ. Αυτό το παιχνίδι έχει πάρα πολύ πλάκα. Εγώ ξετρελάθηκα πραγματικά με τις γάτες, τους σκύλους, είναι πολύ χαριτωμένο. Το Ill 2 Sturmovik το έχω παίξει στο PlayStation 3. Μου άρεσε πάρα πολύ, είναι ίσως το καλύτερο combat flight sim που υπάρχει. Είναι από μια ρωσική εταιρεία. Μεταφέρει πολύ πιστά την ατμόσφαιρα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την ένταση της αερομαχίας και είναι και προσιτό στο μέσο παίκτη. Παιχνίδι που το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Όχι τόσο την έκδοση για PSP βέβαια, όσο για τις κονσόλες Xbox και PlayStation 3. Και ένα παιχνίδι που έχω ξοδέψει άπειρες ώρες, το Burnout Legends, με τρακαρίσματα, πολύ θεαματικό παιχνίδι και με πολύ πλάκα. Ο σκοπός είναι να καταφέρεις να δημιουργήσεις χάος με το τρακάρισμα που θα πετύχεις, δηλαδή να χτυπήσεις συγκεκριμένα αυτοκίνητα, να γίνουν καραμπόλες. Είναι καταπληκτικό παιχνίδι, δεν έχω λόγια δηλαδή, δοκιμάστε το οπωσδήποτε. Λοιπόν, για τη συνέχεια έχουμε Michael Jackson, The Experience, Michael Jackson, η εμπειρία. Σε μια review που είχα γράψει στα αγγλικά είχα πει ότι είναι ένα παιχνίδι ή εμπειρία που δεν θέλεις να έχεις. Είναι ένα μέτριο παιχνίδι, πιο πολύ για τους fans του Michael Jackson μόλις ένα χρόνο μετά το θάνατό του, και ήταν μια ευκαιρία για τη Ubisoft να τα αρπάξει και από εκεί. Πιο πολύ με ενοχλεί όλη αυτή η νοοτροπία του να εκμεταλλευτώ το θάνατο κάποιου. Δεν είναι κακό σαν παιχνίδι, δηλαδή για να περάσεις λίγη ώρα. Είναι ένα παιχνίδι μουσικής που πρέπει να πατήσεις κάποια κουμπιά σε συγκεκριμένη σειρά. Αλλά ως φαν του Michael Jackson θα έλεγα ότι πιο πολύ με κατέθλιβε παρά με διασκέδασε. Αλλά ήθελα να το πάρω οπωσδήποτε, ως, πείτε το φόρο τιμήσως, όπως θέλετε. Αυτό το παιχνίδι το πήρα από το eBay από την Αμερική, δεν το είχα βρει εδώ πέρα. Ένα πολύ βίαιο παιχνίδι, το οποίο κυκλοφορεί λογοκριμένο στις πιο επίμαχες, στις πιο βίαιες σκηνές. Δεν θυμάμαι τώρα αν αυτή εδώ είναι η λογοκριμένη έκδοση ή η ελεύθερη. Δεν ξέρω και αν υπάρχει και ελεύθερη έκδοση. Είναι ένας μύθος που κυκλοφορεί. Δεν ξέρω. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο σαν παιχνίδι. Δηλαδή έχω την περιέργεια για να το δω, έτσι σαν σπλάτερ, αλλά δεν τρελαίνομαι κιόλας. Τέλος πάντων, το πήρα για να υπάρχει και αυτό. Και αυτό είναι ένα remake ενός παλιού παιχνιδιού, του Tactics Ogre, ένα παιχνίδι Tactical RPG όπως το Final Fantasy Tactics, πάρα πολύ δύσκολο αλλά πολύ ωραίο επίσης. Κάποια στιγμή όταν θα μεγαλώσω θα μπορέσω να το βγάλω. Για το τέλος άφησα τρία αριστουργήματα χωρίς καμία προβολή. Το πρώτο είναι το Castlevania The Dracula X. Πρόκειται για το remake του Rondo of Blood για το 2007 και περιέχει και δύο έξτρα παιχνίδια.
το πρωτότυπο Rondo of Blood που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά εκτός Ιαπωνίας και το πολύ σπουδαίο Symphony of the Night. Ένα πακέτο που θα έλεγα δεν υπάρχει ομοιότου στην ιστορία. Τρία εξαιρετικά παιχνίδια, τρία αριστουργήματα. Το επόμενο παιχνίδι είναι το Valkyrie Profile Lenneth, επίσης remake του Valkyrie Profile, ένα παιχνίδι για το PlayStation 1, ένα θρυλικό RPG της Enix, που προέρχεται από την συνένωση Square Enix. Ίσως το καλύτερο παιχνίδι της Enix. Και αυτό πρόκειται για ένα εξαιρετικό remake με πολύ ωραίες cutscenes και γραφικά. Η ιστορία έχει ως εξής: έχετε το ρόλο μιας βαλκυρίας, μιας θεότητας της γερμανικής μυθολογίας, όπου στρατολογεί θνητούς που μόλις έχουν πεθάνει και τους κρίνει ότι είναι αρκετά ηρωικοί για να συμμετάσχουν στην τελική μάχη της Βαλχάλα. Ένα παιχνίδι με φοβερή ιστορία, φοβερό νόημα, πραγματικά το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Και για το τέλος ένα διαμάντι πραγματικό. Κατά σύμπτωση υπάρχει κάτι σαν διαμάντι και στο εξώφυλλο, το Shadow of Destiny. Είναι μια επαιτειακή έκδοση 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία για το PlayStation 2. Το 2010 κυκλοφόρησε το παιχνίδι αυτό. Το gameplay ουσιαστικά είναι η ιδέα του φαινομένου της πεταλούδας, δηλαδή ότι ένα γεγονός στο παρελθόν, ασήμαντο ίσως, μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον. Και εδώ ο πρωταγωνιστής προσπαθεί να αποτρέψει το θάνατό του, παρεμβαίνοντας στο παρελθόν. Πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και με ένα φιλοσοφικό περιεχόμενο, θα τολμούσα να πω. Να δούμε στη συνέχεια λίγο και το Nintendo DSi. Το πήρα το 2010, έχοντας πολύ θετική εμπειρία από το PlayStation Portable, είπα να διευρύνω λίγο τους ορίζοντές μου και να δοκιμάσω και την φορητή κονσόλα της Nintendo, που είχα ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Πραγματικά δεν το μετάνιωσα καθόλου, ίσως θα έπρεπε να το είχα πάρει και πολύ νωρίτερα. Ας το δούμε λιγάκι πώς είναι, αν και είναι πολύ γνωστό φυσικά. Λειτουργούσε με οθόνη αφής που βόλευε πιο πολύ να έχει γραφίδα, που ερχόταν στη συσκευασία μαζί με το παιχνίδι. Λοιπόν, έχω φορτώσει και ένα παιχνίδι. Έχω και κάποια digital. Πιο πολύ μου αρέσει αυτό. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι Μάριο, στρατηγικής, puzzle μάλλον παιχνίδι. Βλέπετε εδώ τις δύο οθόνες του DS. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει ως εξής: έχεις δύο κουρδιστά Μάριο κουκλάκια και σκοπός είναι να τα περάσεις στην πύλη. Άπαξ και τα πατήσεις αρχίζουν και κινούνται και δεν σταματάνε παρά μόνο αν βρουν σε κάποιο εμπόδιο, και έχεις και αυτά τα τουβλάκια που μπορείς να τα μετακινήσεις και να δημιουργήσεις γέφυρες ή σκάλες, ας πούμε. Δίνουμε εντολή στο πρώτο να αρχίσει να περπατάει. Ο χρόνος σε πιέζει, άπαξ και μπει το πρώτο κουκλάκι, πρέπει σύντομα να έρθει και το δεύτερο, αλλιώς χάνεις.
Θα δούμε και άλλη μια πίστα. Εδώ είναι λίγο πιο περίπλοκο. Λοιπόν, λέμε στο πρώτο κουκλάκι να ξεκινήσει και αμέσως μετά και στο δεύτερο. Εντάξει, πήραμε μια γεύση. Να δούμε τώρα και μερικά παιχνίδια. Πέρα από το digital έχω και δύο κανονικές εκδόσεις του παιχνιδιού αυτού, στο ίδιο στυλ. Λέγεται Mario Donkey Kong March of the Minis νούμερο 2. Αυτό το digital ήταν το νούμερο 1. Και επίσης το Mario vs Donkey Kong, και αυτό με κουρδιστά Mario. Πάρα πολύ ωραία παιχνίδια, πολύ εθιστικά, έχω περάσει ατελείωτες ώρες, ευχάριστες. Αυτό είναι το sequel του παιχνιδιού που είδαμε προηγουμένως για το PlayStation Portable, του Valkyrie Profile Lenneth. Αυτό είναι το Covenant of the Bloom. Δεν το έχω παίξει ιδιαίτερα. Θέλω πρώτα να ξεσκονίσω λίγο το παλιό παιχνίδι, γιατί λίγο έχω χάσει το νόημα σε αυτό. Και εδώ μια πολύ ωραία περίπτωση παιχνιδιού, το Zelda Phantom Hourglass. Σε αυτή τη μικρή οθόνη του DS παίζει καταπληκτικά. Δεν το έχω τελειώσει, κάπου κόλλησα, αλλά είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι όπως όλα τα παιχνίδια Zelda, με τα οποία δεν έχω ιδιαίτερη εμπειρία, είμαι λίγο καινούριος. Αλλά κάνει εξαιρετική χρήση των χαρακτηριστικών του DS. Μπορείς να κρατάς σημειώσεις όπως βλέπετε με τη γραφίδα και διάφορα άλλα. Το πήρα από ένα κατάστημα που δεν υπάρχει πια, το Fnac. Στη συνέχεια έχουμε τα Castlevania, τους κλόνους ας πούμε όπως ονομάζονται του Symphony of the Night, αν και είναι λίγο απαξιωτικός ο όρος κλόνι. Στην πραγματικότητα είναι εξαιρετική κλόνη, είναι φοβερά παιχνίδια και τα τρία. Τα δύο αυτά τα πήρα από Αμερική, από το eBay, και μάλιστα υπήρχε μια περιπέτεια διότι χαθήκανε και ο άνθρωπος προσφέρθηκε να τα ξαναγοράσει και να μου τα στείλει, πολύ γενικός. Είναι λίγο στενάχωρο ότι στην Ελλάδα δεν μπορείς να βρεις παιχνίδια παλιά, δηλαδή μόλις περάσουν 1-2 χρόνια, 3, εξαφανίζονται, δεν υπάρχει κουλτούρα στα μαγαζιά να ξαναφέρνουν παλιά παιχνίδια ή να τα διατηρούν, τίποτα, δηλαδή μόλις περάσει λίγος χρόνος πρέπει να απευθυνθεί στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα μου άρεσε το Dawn of Sorrow, και αυτό το πήρα από Ελλάδα, και είναι ουσιαστικά η πρώτη μου επαφή με τα παιχνίδια Castlevania, η πρώτη ουσιαστική επαφή. Το Symphony of the Night το είχα παίξει λίγο. Αυτό ήταν το πρώτο, το βάπτισμα του πυρός. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και πανέμορφο όμως, με μια πρωταγωνίστρια που έχει πάρα πολύ ωραίο στυλ, που ξεχνάω το όνομά της αυτή τη στιγμή. Και βέβαια το απαραίτητο ρετρό στοιχείο στη συλλογή μου. Καταρχήν το Konami Arcade Classics. Είναι όπως είδαμε τα Classics για το PlayStation Portable που έχω για Namco και για Capcom. Τώρα έχουμε τις Konami. Με 15 καταπληκτικά παιχνίδια. Βλέπετε εδώ Track and Field, Gradius, Yar Kung Fu, Contra. Πανέμορφα παιχνίδια και πολύ δύσκολα όμως. Περιττό να πω ότι δεν έχω κατορθώσει να τερματίσω κανένα από αυτά, ούτε τότε ούτε τώρα. Και το Final Fantasy βέβαια, το 3, που κυκλοφορεί για πρώτη φορά εδώ στην Ευρώπη,
Είναι το remake ουσιαστικά του παιχνιδιού για PlayStation, με καινούργια γραφικά, σκηνές, αλλά είναι το ίδιο παιχνίδι. Ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν έχει χαθεί τίποτα μάλλον, γιατί είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Απέναντις κάνει χρήση και του DS με τη γραφίδα. Πολύ ενδιαφέρον, δεν το έχω τελειώσει. Τι να πρωτοτελειώσω δηλαδή από όλα αυτά. Και τέλος έχουμε κάποια παιχνίδια τα οποία τα πήρα επειδή διάβασα κάποιες πολύ καλές κριτικές για αυτά. Καταρχήν το Ghost Trick Phantom Detective είχε χαρακτηριστεί ως το παιχνίδι της χρονιάς για το DS για το 2010, οπότε είπα να το πάρω. Το παιχνίδι αυτό ουσιαστικά έχει το gameplay σαν το Shadows of Memories, δηλαδή που προσπαθείς να αποτρέψεις ένα θάνατο. Βέβαια, ενώ στο παιχνίδι της Konami προσπαθείς να αποτρέψεις το δικό σου θάνατο, εδώ προσπαθείς να αποτρέψεις το θάνατο ενός άλλου προσώπου, εσύ είσαι ήδη νεκρός. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Και έχει γραφικά πολύ στυλάτα, θα τα έλεγα. Και πολύ χρώμα. Πολύ, πολύ ωραίο παιχνίδι. Και αυτό είναι ένα simulator πύργου ελέγχου. Χαρακτηρίστηκε από το GameSpot ως το καλύτερο παιχνίδι του DS που δεν το έπαιξε κανένας. Και επειδή το λυπήθηκα, λέω ας το πάρω, το παίξω εγώ. Και πραγματικά δεν έχασα, γιατί είναι πολύ εθιστικό. Πρέπει να προσγειώσεις αεροπλάνα σε ένα αεροδρόμιο και να τους δίνεις προτεραιότητα, να μην συγκρουστούν κτλ. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό παιχνίδι, Professor Layton, με puzzle, αλλά με λίγο σπαστική μουσική, δηλαδή που σας πάει τα νεύρα, δεν αντέχετε για πολύ. Αυτό παιχνίδι δεν το τελείωσα, έφτασα στο τσάκ να το τελειώσω, αλλά κόλλησα στον τελευταίο γρίφο, ας πούμε, κάπως έτσι. Μάλλον θα πρέπει να κοιτάξω τη λύση και να το τελειώσω, κρίμα είναι. Και για το τέλος, βέβαια, το αγαπημένο μου παιχνίδι, το Resident Evil Deadly Silence. Το έχω κάνει και σειρά στο κανάλι μου. Αποτελεί την καλύτερη έκδοση για το πρώτο Resident Evil, με βελτιωμένα γραφικά, extra modes, πολύ μικρούς χρόνους φορτώματος. Εξαιρετικό παιχνίδι, το συνιστώ δηλαδή στους fans της σειράς, δεν πρέπει να το χάσουν. Και κάποια στιγμή ανακαλύπτει ο έντρομος ότι έχω πάρει τη λάθος έκδοση για DS, διότι το DSi δεν είναι συμβατό με τα Game Boy Advance. Μόνο το πρωτότυπο DS, αυτό που βλέπετε, ήταν συμβατό. Οπότε έτρεξα στα Multiram αμέσως και πήρα ένα από τα τελευταία κομμάτια που βρήκα, διότι όπως είπαμε και προηγουμένως, ό,τι παλιώνει εδώ στην Ελλάδα εξαφανίζεται. Δεν υπάρχει κουμπί για να ανοίξει από εδώ, ανοίγει από τα πλάγια. Είχε και αυτό οθόνη αφής βέβαια. Και σου έδινε την ευκαιρία να διαλέξεις και ένα παιχνίδι Game Boy Advance. Βλέπετε, χρησιμοποιεί μόνο μία από τις δύο οθόνες. Βέβαια στο Game Boy Advance δεν υπάρχει πινακίδα αφής. Δεν υπάρχει οθόνη αφής μάλλον.
Να δω πώς θα βγω τώρα με το ένα χέρι. Λοιπόν, δεν μπορώ να παίξω με το ένα χέρι, λοιπόν αυτό ήταν, έτσι να πάρουμε μια γεύση. Τη μέρα εκείνη που πήγα στο Multirama να πάρω το πρωτότυπο, το DS, βρήκα και τρία τελευταία Game Boy Advance παιχνίδια και είπα να τα πάρω. Αυτά τα δύο είναι κλασικά παιχνίδια παλιά, κάθε πακέτο έχει δύο. Αυτό έχει το Sinti 5 και το Breakout και αυτό έχει το Pong, το Asteroids και το Yars Revenge. Ούτε τα έχω ανοίξει, ούτε ξέρω τι είναι. Είναι από αυτά τα παλιά παιχνίδια που τα βρίσκεις σε συλλογές, αλλά επειδή είναι ρετρό τα πήρα. Αυτό που πραγματικά ήταν πολύ καλή αγορά ήταν το Skerds Hive. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ενδιαφέρον και θυμίζει και λίγο Metroid στην αισθητική του, αλλά πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ έχουμε τους λεγόμενους κλόνους του Symphony of the Night. Έχω πάρει όλα αυτά από το eBay, γιατί στην Ελλάδα δεν υπήρχε πια τίποτα. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι για Game Boy Advance, το 2001. Ωραίο παιχνίδι, δεν το έχω τελειώσει. Θα έλεγα ότι ακολουθεί ίσως πιο πιστά από όλα το Symphony of the Night. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πακέτο, έχει δύο παιχνίδια. Αυτό κυκλοφόρησε το 2006 με το πιο γνωστό βέβαια το Area of Sorrow. Πολύ πιο εξελιγμένα σε γραφικά και σε μουσική και gameplay από το πρώτο αυτό παιχνίδι. Τα έχω σχεδόν τελειώσει, έχω κάποιες δυσκολίες προς το τέλος με κάποια boss. Πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Και κάποια ακόμα κλασικά παιχνίδια που τα πήρα ύστερα από παρέννηση ενός φίλου μου στο GameSpot, που μου είπε οπωσδήποτε μη χάσεις το Super Mario World 2 και το Game Boy Advance και το Metroid Fusion, που θεωρούσε ότι είναι από τα καλύτερα του είδους τους. Και δεν είχε άδικο, είναι δύο διαμάντια πραγματικά, και άμα κοιτάξεις σήμερα στο eBay η τιμή τους ανεβαίνει συνέχεια, ειδικά του Metroid Fusion. Τα έπαιξα και τα δύο αρκετά. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, δεν έκανα μεγάλη πρόοδο στο Μάριο, γιατί είναι πολύ δύσκολο, δυστυχώς. Στο Metroid προχώρησα πολύ περισσότερο. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γραφικά. Ένα παιχνίδι που δεν μου το είπε κανείς να το πάρω, το πήρα από μόνος μου, κυρίως για το δεύτερο παιχνίδι εδώ, για το Tomb Raider The Prophecy. Επειδή είμαι φανατικός της σειράς Tomb Raider, είπα ότι δεν πρέπει να λείπει αυτό το παιχνίδι από τη συλλογή μου. Αλλά και το Prince of Persia πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο επίσης. Για το τέλος έχω αφήσει το καλύτερο ίσως, το PlayStation Vita.
την καταπληκτική κονσόλα της Sony, που η ίδια εταιρεία για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω έχει αφήσει στην τύχη της, την έχει εγκαταλείψει εδώ και χρόνια, αλλά δεν μειώνει καθόλου την αξία της, διότι πρόκειται για ένα καταπληκτικό gadget, θα έλεγα. Συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ το χρησιμοποίησα κυρίως για να παίζω παιχνίδια του PlayStation 1, όπως θα δούμε μερικά. Και πριν πάρω tablet, το είχα για να μπαίνω και στο ίντερνετ, ήταν πολύ εύχριστο. Εδώ βλέπετε κάποια παιχνίδια που έχω για το PlayStation 1, το PlayStation Store. Παίξω λιγάκι ένα. Resident Evil 2 βέβαια, τι άλλο. Η γνωστή οθόνη που προειδοποιεί για τις φρικαλαιότητες. Είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για να παίζεις παιχνίδι του PlayStation 1 σε τρομερή ανάλυση, HD πραγματικά, και σε μια φορητή κονσόλα, που ήταν το όνειρο που είχαμε πάντοτε όταν παίζαμε αυτά τα παιχνίδια. Θα δούμε λίγο τα γραφικά πώς φαίνονται. Η μοτοσυκλέτα της Claire. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Πολύ ζωντανά χρώματα, έντονα. Τώρα εδώ το χειρίζομαι με το ένα δάχτυλο μόνο. Μην περιμένετε να τρέξω. Γρήγορα. Όχι, εδώ μας πιάσανε. Τρέξε, Κλέρ. Ωραίες στιγμές. Τώρα πρέπει να βρω να πατήσω το χ που είναι. Καταλαβαίνετε τώρα πόσες ατελείωτες ώρες έχω περάσει, τι κάψιμο έχω κάνει με αυτή την κονσόλα. Θέλω να πω, εγώ μπορώ να παίζω με τις ώρες τώρα. Ας περάσουμε στα παιχνίδια. Λοιπόν, αυτά είναι όλα τα παιχνίδια τα οποία τα βρήκαμε το τουφέκι πραγματικά. Αυτό εντάξει, δεν το έχω ανοίξει καν και δεν μπορώ να το ξεφορτωθώ κιόλας, διότι λέει δεν πωλείται ξεχωριστά και τα public δεν το δέχονται. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, προσπαθώντας να βρω κάτι έστω που να με ενδιαφέρει, γιατί το PlayStation Vita, εκτός από λίγα παιχνίδια, και αυτά τα λίγα που έχει, τα πιο πολλά είναι Ιαπωνέζικα RPG. Δεν είναι του ενδιαφέροντός μου τόσο πολύ.
το gameplay βασίζεται σε ένα παιχνίδι της βαρύτητας ουσιαστικά. Αυτό κυκλοφόρησε και στο PlayStation 4 μετά. Ενδιαφέρον παιχνίδι, φαίνεται με μια ωραία αισθητική στα γραφικά του, αλλά δεν το έχω παίξει πάρα πολύ. Αυτή είναι η πρωταγωνίστρια εδώ, που αψηφά τη βαρύτητα. Εδώ το Silent Hill, Book of Memories. Ως φανατικός του Silent Hill δεν μπορούσα να μην το πάρω. Αυτό είναι ένα πολύ περίεργο παιχνίδι, το οποίο το έχουν θάψει οι κριτικοί και όντως δεν είναι και τόσο πετυχημένο. Είναι ουσιαστικά το Silent Hill με gameplay Diablo. Το οποίο είναι λίγο τρελό αν το σκεφτείτε. Αλλά περνάς την ώρα σου, παίζεις αρκετά δηλαδή. Είναι hack and slash, δεν είναι καθόλου survival horror δηλαδή. Είναι ένα πείραμα, μια ιδέα ενδιαφέρουσα. Εντάξει. Εδώ έχουμε το remake, μάλλον την HD Collection, δύο καταπληκτικών παιχνιδιών, του Metal Gear Solid 2 και 3. Το είχα πάρει για το PlayStation 3, το πήρα και για εδώ. Βλέπετε, δεν είχα τι να πάρω και ξαναπαίρνω τα ίδια παιχνίδια πάλι. Αλλά δεν μπορούσα να το αγνοήσω αυτό το παιχνίδι. Το βρήκα μεταχειρισμένο στο public και λέω, αυτό το αρπάζουμε κατευθείαν. Και τα τελείωσα και τα δύο, και για το PSV. Και το παιχνίδι που φαντάζομαι έχουν όλοι οι κάτοχοι του PSV, το Uncharted Golden Abyss. Εξαιρετικό παιχνίδι, τι να πω, από τα καλύτερα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα παιχνίδια μου. Ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον αυτό το βίντεο. Οπότε θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!